Καλησπέρα σας. Καληνύχτα. Καλησπέρα και καληνύχτα. Je partage un peu l'émotion et la gravité du moment. Νιώθω και εγώ τη συγκίνηση και την δυναμική της στιγμής, όπως είπε ο κύριος Μοσκόβης πριν από λίγο. Ήμουνα εδώ από την πρώτη μέρα όταν η ΕΛΣΤΑΤ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, αποκάλυψε στο Eurogroup την πραγματικότητα των αριθμών και το μέγεθος των στατιστικών στοιχείων και νιώθουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη συγκίνηση για το πόσο σημαντικό ήταν όλο αυτό και ότι πόσο σημαντικό είναι που γυρίζουμε σελίδα όλοι μαζί. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο Δουνουτού είναι να οδηγήσουμε την Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους στην ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του προγράμματος. Τα επιπρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που μόλις αναφέρθηκαν από τον Μάριο θα μειώσουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους για την Ελλάδα και θα βελτιώσουν μεσοπρόθεσμες προοπτικές του χρέους της Ελλάδας. Και όλα αυτά θα είναι εξίσου καλά τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη. Επίσης, υπογραμμίζουμε τη δέσμευση της Ελλάδας και των εταίρων της να διατηρήσει την βιωσιμότητα του χρέους και να αναλάβουν νέα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο. Όλα αυτά θα κριθούν από τις μακροοικονομικές αναλύσεις που θα λάβουν χώρα. Αυτό που εμείς θα κάνουμε στο Δουνουτού είναι ότι θα εξετάσουμε την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους κατά τη διάρκεια της επόμενης ανάλυσης του άρθρου 4 την επόμενη εβδομάδα από κοινού με την Ελλάδα. Επειδή ο χρόνος τελειώνει, το Δουνουτού θα παραμείνει δεσμευμένο, 100% δεσμευμένο ως προς την προσπάθεια να επανέλθει η Ελλάδα και να ανακάμψει στην μεταμνημονίου εποχή. Η δέσμευση του Δουνουτού συμπεριλαμβάνει την μεταμνημονιακή εποπτεία, όπως έγινε και στην Κύπρο, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.